και λόγω προεκλογικών σκοπιμοτήτων και θα εξηγήσω γιατί. Πρώτον, διότι πολύ φοβάμαι ότι ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής δεν έχει την νομοθετική εξουσιοδότηση, όπως λέμε εμείς οι νομικοί, να χαρακτηρίζει ή να αποχαρακτηρίζει λιμάνια. Αυτά γίνονται με προεδρικό διάταγμα, έτσι έχουν γίνει οι χαρακτηρισμοί και συνεπώς νομίζω ότι αυτό το έγγραφο μπορεί μόνο σαν πρόταση να ληφθεί υπόψη. Δεύτερον, για να θυμίσω εδώ τα λόγια του κυρίου Πνευματικού στην προηγούμενη περίοδο, έλεγε ότι ο χαρακτηρισμός του λιμανιού της Κορίνθου προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας και εκεί είχε τοποθετηθεί σαν λιμάνι με προέχοντα εμπορικό χαρακτήρα και συμπληρωματικό των σιδηροδρομικών μετακινήσεων και τον, από το σταθμό του ΟΣΕ κινδυνολογούσε ότι θα γίνουν γραμμές εκμετάλλευσης κτλ. Αυτά λοιπόν τα οποία προβλέπονται σε κείμενα νόμων μπορεί να αλλάξουν με ένα έγγραφο πρόταση, όπως λέει ο Γενικός Γραμματέας κύριος Βλάχος. Θεωρώ λοιπόν ότι στην ουσία πρόκειται καθαρά για ένα έγγραφο που προσπαθεί να καλύψει προεκλογικές σκοπιμότητες και δεν δίνει λύση στο πρόβλημα. Και να πω και κάτι άλλο. Ένα λιμάνι μπορεί να έχει έναν προέχοντα χαρακτήρα και αυτός μπορεί να είναι ο τουριστικός χαρακτήρας, αλλά δεν μπορεί να αποκλείσει οποιαδήποτε άλλη κίνηση. Συνεπώς, μην νομίζει κανείς ότι επειδή ένα λιμάνι θα χαρακτηριστεί όταν χαρακτηριστεί και μετά, και άμα χαρακτηριστεί μετά από διαδικασίες νομιμότητας τουριστικό, αυτοδίκαια χάνει τον εμπορικό του χαρακτήρα. Εκείνο το οποίο είναι ζητούμενο, κύριε Τσαρμπέ, είναι ότι τώρα πρέπει να ανοίξει μια σοβαρή δημόσια κουβέντα για την τύχη του λιμανιού της Κορίνθου. Δική μου πρόταση είναι αυτό το λιμάνι να μετατραπεί σε μαρίνα και να συζητήσουμε τους όρους για τη δημιουργία ενός νέου μεγάλου λιμανιού στα όρια του Δήμου Κορινθίων, το οποίο θα φέρει προστιθέμενη αξία στο Δήμο μας και θα εξυπηρετήσει τις αναγκαίες χρήσεις όλης της παραγωγικής κοινότητας του νομού. Αυτά είναι σοβαρές αντιμετωπίσεις και όχι αντιμετώπιση χάρη προεκλογικών σκοπιμοτήτων και πανηγυράκια για να δημιουργούμε ψεύτικες εντυπώσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι η ώρα για σαπουνόφουσκες, είναι η ώρα για ουσία. Για να μπούμε στην ουσία, έχει εγκαταληφθεί από το Υπουργείο η ιδέα των μπαζωμάτων του Αγίου Νικολάου? Γιατί εγώ ρώτησα χθες τον κύριο Πνευματικό και δεν μου απάντησε. Μου είπε ότι ο Τσαμπουκάς, όπως πέρασε για το θέμα του λιμανιού να γίνει τουριστικό, έτσι δεν θα περάσει και όποιο σχέδιο έχουν. Απ' την άλλη, δεν μου είπε όμως ότι το Υπουργείο την έχει εγκαταλείψει. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι σκέπτεται το Υπουργείο και δεν μπορώ να ξέρω τι τσαμπουκάδες σκέπτεται να κάνει ο κύριος Πνευματικός. Εμένα οι τσαμπουκάδες είναι έξω από τη λογική μου. Νομίζω ότι όταν διεκδικείς κάτι, το διεκδικείς με φάκελο και με επιχειρήματα και όχι με τσαμπουκά. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι τα μπαζώματα του Αγίου Νικολάου πρέπει να αποδοθούν για ψυχαγωγική, αθλητική και τουριστική χρήση στην πόλη της Κορίνθου. Δεν έχουν όμως αποδοθεί. Όχι, όχι, όχι. Ξέρω όμως ότι υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσει σε μια θετική, αν θέλετε, τροπή για την πόλη μας. Και το ζητούμενο είναι ακριβώς να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Κάθε άλλη σκέψη νομίζω ότι δεν ωφελεί και κάθε άλλη σκέψη δεν προάγει και τα συμφέροντα της πόλης. Συνεπώς, το ζητούμενο είναι και τα μπαζώματα να μπουν στο πλάνο το αναπτυξιακό της πόλης με τις χρήσεις τις οποίες προβλέπονται από τη μελέτη του Τρίτωνα, δηλαδή του Ανδριάνη, που προβλέπουν ψυχαγωγική, αθλητική και χρήση μαρίνας ακόμα, και εκεί να κινηθούμε. Και εκεί πρέπει να κινηθούμε με επιχειρηματολογία, με ουσία και χωρίς τσαμπουκάδες.